Ένα άσχημο πράγμα. Στο σημερινό μας interview έχουμε ένα μοντέλο που έχει συνολικά 40.000 followers στο TikTok και στο Instagram. Είναι αστεία, είναι ευγενική, είσαι και χάζι και είναι και vegan και είναι μία και μοναδική, Olivia. And now sit back and enjoy the interview. Hello! Hello! Σε καλά? Μια χαρά εσύ? Με καλά εσύ. Καλά και εγώ. Sorry που άρχισα. Πε μου. Καταφέραμεντα. Ναι, επειδή έπρεπε να μου τεστ τούν το κορονοϊού να μπουν, ε. Και είχα άλλες ώρες και γι' αυτό, sorry. Έχει πρόβλημα. Να αρκέψουμε. Ναι. Εν τω μεταξύ, επειδή είσαι vegan, θυκέζει η φανέλα μου να μπουν λαλί. Ξαθυκευάζεται. My food doesn't scream. Α, τέλειο. Εξή, είσαι η δεύτερη βίκια μας στο show. Coincidence όμως, α. Αλήθεια. Που τα σοβαρά. Ποια είναι η πρώτη. Ποια είναι. Η Λουκία Τρικομίτη. Λουκία Τρικομίτη. Α, οκ. Alright. Cool. Και ήταν coincidence. Θα το πολυμίσκουμε. Ναι. Πρώτη ερώτηση. Είναι το πιο cringy TikTok trend για σένα. Το πιο cringy trend για μένα. Παναγία μου, πολλά, τώρα μισό λεπτό να σκεφτώ. Α, γίνω με το chain που τα είχα ξαπλώνεις, έχεις το κινητό κάτω και πάει στο πάνω και τα είχα πέφτει το chain, το κολλιέ και τα είχα έτσι φαίνεται άμα είσαι που πάνω. Α, μα εγώ τα είχα ημέρα εγώ νομίζω τα είχα δει, που ήταν να πούσει, γίνω με το που είχε κάτι πάθει μου τη σου, κάτι κάνεις κάτι σαν τη φατσούα. Τι κάνεις έτσι. Α, ο κύριο είναι αστείο. Αστείο είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο όμως, σοβαρά. Ναι, τι εννοείς. Προσπάθησα χίλιες φορές και δεν το πετύχαμε τίποτε. Ας βλέπεις και το εξάγγι μας. Άρα για μένα να έχουν κρίντζι. Αλλά για κάποιους που κάνουν πολλά καλά. Ναι. Και το πιο cool TikTok trend για σένα. Το πιο cool. Ναι. Νομίζω έχουμε πολλά τσίνα που τα είχα leaving your body, που έτσι είναι το move, το άβρα γύρω σου. Ναι. Καταλαβαίνεις, το leaving my body, κάτι έτσι είναι το trend. Ναι, έχουμε πολλά. Ναι, έχει χάσει. Εξή, έχει πολλά καλά trends τώρα. Αλλά έχει πολλά cringy. Ναι, ναι, έχει. Τι είναι τα transitions, δεν τα καταφέρνουν. Τι είναι τα... Τι κάνουν, δεν ξέρω. Παναγία μου, παιδό. Πάρα πολλά δύσκολα, μην τέλος το κάνουμε. Η Λουκία Τρικομίδη ξέρει, αξί κάνει η γενιά, αλλά δύσκολο για μένα. Αλλά είναι πολλά cool. Πρέπει να κάνουμε masterclass αυτήν την πράγματα, επειδή όσα YouTube τους φορώ, τα καταλάβω. Αλήθεια, εγώ δεν μπορώ ούτε χορούς, ούτε τα trick shot. Ναι, ναι. Μετά είναι το πιο cringy και ρεζίλικα comments που σου κάνω σύντα. Πιο cringy και πιο ρετζίλικα. Που χωρίζει κάπως, what the fuck, τα χατήλα τους είναι. Ναι. Το αστείο είναι, αν σου λαλούν ότι μοιάζεις τούτης ή τούτης ή κατελείως με, α, μοιάζω του James Charles. Αυτό είναι πολλά αστείο, μπράβο. Ας ούλοι και, μοιάζεται πολλά, αλλά τα χαφήνεται ότι μπορείς να κάνει μια ομοιότητα. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά δεν μου έκανα μόνο έτσι περίεργα comments που να πω. Τα πιο ασμετζίνα που γελώ εγώ πιο πολλά είναι όποτε γράφω first. Αφού... Κοτ. Γίνονται πειράζουμε πάρα πολλά. Τα είχα... Για μένα προσωπικά έμμε κόφτη. Τα είχα... Τι μου το λάρει. Τα μου τα πάρα πολύ αστείο. Εν τω μεταξύ στην αρχή που γνώρισα εσέναν και την Μαρία, τη φίλη σου, ξέρετε για ποια μιλώ. Την Μαρία της φίλης την Κότσο... Την Κότσο, ναι. Ναι. Στην αρχή νομίζω ότι αρφές, επειδή τα είχα μοιάζεται πολλά. Α, ναι. Και μετά κατάλαβα τα είχα ότι ήμουν το εσάς τις φίλες. Α, όχι. Μα έτσι μοιάζουμε. Απλά έχουμε τα ίδια χρώματα και σπάζει και η γλώσσα μας και πλέον είμαστε τελείως ίδιοι μας. Ενώ μπορεί αυτό που νομίζουν ότι μοιάζουμε, ας πούμε. Ναι.
Νομίζω ότι είστε πολλά βίντεο μαζί, αλλά που είστε μαζί, τα χάσετε πολλά καλό chemistry. Ναι. Νομίζω ότι ξανά είδα βίντεο μαζί, νομίζω. Μαζί. Να θυμώ. Ναι, εντάξει, δεν λέμε σώτε όλες εικοσία και τώρα ειδικά δεν θυμάστε πολλά. Ενώ δεν θυμάστε καθόλου ενώ. Ναι. Τα πιο έξυπνα comments που σου κάμασαν, επάρεμα τα κάμασε roast και τα είχαν μπορεί να κάνεις ουφ, τα είχαν γίνει έναν καλό, τα είχαν έξυπνο είχαν έτσι. Ακριβώς, αλλά συνήθως είναι άμα απαντούν, ας και αρέσκουν πολλά, άμα απαντούν τις ερωτήσεις των άλλων μες στα comments. Καταλαβαίνεις. Και είμαι κάπως πρόβολος που με ασχολούνται, αλλά κάτι έτσι έξυπνο που να διέβασα, μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι, αξίζει, και δεν αρέσκουν που τα έχω απαντούν τα comments μου. Είναι κάπως τα έχω free help. I'm like, okay, thank you. Ναι. Ναι. Προτιμάς να δώσεις στους γονείς σου 1 εκατομμύριο ευρώ ή να παντρευτείς τα με το crush σου. Τα με το idol. Ναι, με το crush σου βασικά. Όχι, να δώσω 1 εκατομμύριο στους γονείς μου. Οκ. Το νερό είναι υγρό. Ναι, μόνο crush είναι καλός άνθρωπος, τι να τον κάνω. Είναι μάτα χάιν γινόν που θέλεις. Όχι, να το δώσω γονείς μου. Γονείς, αν το βλέπετε, αγαπάς παραπάνω από το crush της. Πράγμα. Το θυμάστε εδώ, ναι. Το νερό είναι υγρό. Το νερό είναι υγρό. Ναι. Γιατί. Επειδή έχει πολλούς που λαλούν όχι, ναι. Πώς γίνεται να λαλούν όχι, αφού είναι υγρό. Η προηγούμενη είπε μου τα ότι άμα είσαι ήδη υγρός και βάζεις το χέρι σου μέσα στο νερό δεν είναι υγρό, τα είχα νιώθεις τίποτε, έτσι μου λαλούσε. Άλλο, άμα βάλεις κοκακόλα πάνω στο χέρι σου και βάλεις το μέσα σε πανιέρα κοκακόλα πάλι να είσαι βρεμένος. Αλλά πάλι υγρό είναι. So, είπε είναι υγρό. Είναι υγρό, ναι. Το καλαμάκι έχει μια ή δυο τρύπες. Γιατί? Δύο τρύπα. Περίμενε λίγο. Μια τρύπα ή δύο. Βασικά μια τρύπα. Γιατί? Παναγία μου, τώρα συγχύστηκα. Επειδή μπορείς να το δεις, ενώ μπορείς να το δεις ακριβώς που τελειώνει η τρύπα και που ξεκινά, αλλά πάρε με μια... Όχι, μια τρύπα για μένα. Μια τρύπα. Εγώ τα είχα, ως τώρα είπα την, είπε μου. Όχι, δύο τρύπες. Α, δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω, συγχύστηκα. So, αυτά βάλετε μια απάντηση. Ήταν να πω ότι είναι δύο τρύπες. Εγώ προσωπικά, ως τώρα δεν είπα την απάντησή μου για το πράγμα, αλλά νομίζω να εμπώ. Είναι μια σωλήνα, τα είχα μια... ένα τάνελ τα είχα. Αλλά έχει και ο τρύπες. Ναι, όχι, έχει και ο τρύπες. Επειδή άμα κάνω τρύπα δαμέ μέσα, απλά δαμέ, είναι μια τρύπα. Αφού έφυγαινε από την άλλη πλευρά. Σε μια, αλλά το καλαμάκι έφυγαινε από κάπου αλλού, σε δύο τρύπες. Σε δύο τρύπες. Ναι. Μπορείς να κλείψεις τον αγκώνα σου. Μπορώ. Να κλείψεις τον αγκώνα σου. Όχι. Μπορώ. Αξίζει, δοκίμασαι να δούμε τάχα πού στέκεσαι με τους άλλους. Δεν μπορώ, με τίποτε. Δοκιμάζω ξανά το πράγμα, αλλά δεν μπορώ. Α, ναι, τι προτιμάς παραπάνω, τον παπά ή η μαμά σου. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι ερώτηση. Ένα άσχημο πράγμα. Δεν είναι σωστό. Εντάξει, αλλά αλλάξει με λίγο για να μην μπεις in trouble. Αν προτιμούσες να ζήσεις με τον παπά σου μέσα σε ένα σπίτι ή με τη μάμα σου, ποιο θα φτιάξεις. Ο ξαπάρε να σε δέρουσε να το πεις.
Μπορώ. Αφού αυτή τη στιγμή ζω με τη γιαγιά μου, το βάζει μου είναι Αγγλία και μάμα μου Σουηδία. Δεν μπορώ να απαντήσω το πράγμα. Δεν είναι ότι ζω ήδη με τη μάμα και να πω ότι ζω με τη μάμα, ας πούμε, και να θέλεις τη μάμα. Σω κανένα. Κανένα. Οκ, επειδή ο προηγούμενος η Λαρή μου τα είχα προτιμά να αυτοκτονήσει παρά να φτιάξει. Πάσε τις ερωτήσεις. Απαντήσαμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ναι, ναι. Α, ναι. Έκαμες ποτέ έγκλημα? Σκεφτώ, έκαμα. Ευκήγε μια μέρα χωρίς να στείλω μήνυμα. Έγκλημα. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Εξίασα. Εξίασα, αλλά... Εγράψα σε. Νομίζω. Όχι. Τι χώρα είναι να φάεις 300 ευρώ. Παναγιά μου. Τα Δημητρία. Πε μου. Εξίασα απλό να στείλω μήνυμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν είσαι αστυνομικός, χαρίστης τη ρε κουμπάρε, δεν πειράζει. Τα, και εσύ είναι ευκένεις και εσύ χωρίς μήνυμα, γι' αυτό με μίλας. Λίγο σοβαρή. Οκ. Τα Δημητριακά είναι σούπα. Όχι. Γιατί? Εκτός αν εννοείς και μεγάλα. Ξέρω μόνο τα... Αν είναι μεγάλα, ναι. Όχι. Όχι. Οκ. Αν το πάρω σαν όχι. Όχι. Τι βάζεις πρώτα, τα Δημητριακά, όχι ξέρω γάλα. Δημητριακά. Μπράβο, είσαι psychopath. Αν βάλω το γάλα πρώτα, κυριολεκτικά, πόσες φορές να πούμε, είσαι psychopath. Psycho. Ναι, εν πάει. Εν πάει, εν πάει. Θα με ποια λογική. Πρώτα καταλάβω. Πρώτα όλα, έτσι θα βρεχτούν τα δημητριακά που πάνω, θα βάλεις το γάλα. Και να μόνο που κάνατε το γάλα, να βάλεις πρώτα το γάλα. Αλήθεια, τα είχα είναι κόλλα, τα είχα να πάρει τα που πάνω και την ώρα που είσαι έτοιμος να το φάεις, για να μην σου πω. Πες τα, πες τα. Μετά το σωρά του το ερώτηση. Γιατί δημιουργάς καταπληκτικά βίντεο? Γιατί δημιουργάς καταπληκτικά βίντεο? Ευχαριστώ. Γιατί δημιουργούν καταπληκτικά βίντεο? Αν είναι καταπληκτικά, ευχαριστώ. Ναι. Τι? Όχι, πέ μου. Μα, εντάξει, εγώ δεν τα θεωρώ την καταπληκτικά, ενώ τι να που ανεβάζω ή που δημιουργώ. Είμαι πάρα πολλά perfectionist και strict στον αυτό μου. Και δεν θεωρώ την καταπληκτικά. Τι να που θεωρώ ότι οδηγούν πολλά καλά, τι να που έμπιανε ποτέ διούσε. Αξί, επειδή τα είχα... Το quality and subjective, γι' αυτό τα είχα κάποιοι... Μωρά τους αρέσει και το πράγμα, μωρά τους αρέσει και το πράγμα, γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έφερα κάποιες φορές βίντεο που πήγαν πολλά views και τα είχα, what the fuck τα είχα. Νομίζω τα είχα να πιάνει μηδέν τα είχα. Ακριβώς. Αν είχες μια υπερδύναμη, τι θα ήταν? Σοβαρή ερώτηση, πολύ σοβαρή. Δώσουμε λίγα λεφτά να σκεφτώ, επειδή σκέφτηκα πάρα πολλές φορές. Take a break. Είμαι ήμουν σίγουρη. Stay hydrated. Νομίζω να ήθελα να κάνω manipulation. Wow, okay. Όπως οι φρικόλαγες. Damn! Μα, οκ, τώρα φοβήθηκα λίγο. Τώρα σοβαρά να μην ζάει στον καλύτερα, αλλά τώρα φοβούμε λίγο, σου βοηθήκια. Τα μάνα, λέει. If you could do anything for a day, what would you do? Anything, anything? Yeah. Oh, shit. Ήταν like that sign on private jet. Και να πιένα... σε διάφορα destinations. Ήταν να κλέψω κανέναν κατάστημα
Ήθελα να κάνω μου γλέφτρα. Σε παρακαλώ, στο Μικέ. Στο καβουλάδο, είναι ότι λέω μου γλέφτρα. Δεν, αστιεύκει. Σωρώ, αστιεύκει. Με φουάς. Τώρα είσαι ο... Είναι ότι ένα στέκο, ρε, νόνα κιόλας. Κυρία Συνομικέ, είσαι off, τώρα ξεκουράζεσαι, βλέπεις το YouTube βίντεο σου. Εντάξει, είναι άλλος άνθρωπος, εντάξει, ήταν και συλλάβεις. Ευχαριστώ. Ακριβώς, please, μην με συλλάβετε. Ναι. So, private jet, travel και Europe Bank. Ναι, κάπως έτσι. Οκ. Λοιπόν, τούτο είναι για το audience μας και θέλω να ξέρω εσύ πώς μπορεί κάποιος να πάει viral. Be consistent. Νομίζω μόνο γινό που παίζει, να βάλει συνέχεια βίντεο. Και μετά ούτε εγώ ξέρω πώς μπορείς να κάποιος να πάει viral. Με τύχη, με τι ανεβάζεις, να έχεις όρεξη. Νομίζω είναι τούτα. Να αγαπάς γινό που κάνεις, να το βγάλεις προς τα έξω. Ότι το αγαπάς, να καταλάβουν κι άλλοι ότι κάνεις το επειδή αγαπάς το και να το κάνεις για να πιάνεις followers, για να πιάνεις likes, ξέρω εγώ. True. So do what you love, φερκοπέθηκια, κάνε τα χα, έτσι θα αρέσκει να μου κάνουμε δε, θα χαρείτε ρε, τα χα πρώτα είναι, πρώτα πρέπει να το χαρέσει να μου κάνεις και μετά τα χα τα views και ξέρω. Ακριβώς. Και ερτικά, εγώ προσωπικά, μια μέρα προσπάθησα και ερτικά τώρα μια μέρα συγκεντρώθηκα μόνο πάστα views και πάω στους followers και ήμουν πάρα πολύ depressed. Επειδή είχα ένα βίντεο, δεν πάει καλά, θα χάνετε η όρεξη. Ναι, ακριβώς. So, δεν πρέπει να είσαι πολλά. Ναι. Do what you love, βέβαια. Exactly. Μετά, αν μπορούσες να πεις ένα πράγμα στο ολόκληρο τον κόσμο, τι θα ήταν? Be kind. Period. Simple. Be kind. Simple. Τι θα προτιμούσατε να κάνετε TikTok με τον Donald Trump ή με τον έναν και μοναδικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη? Πρόσεχε, επειδή είπα σε μοντάρο Νίκη Πρέγδορα. Μόνο και μόνο επειδή είναι international. Okay. Και επειδή δεν τον κολοπάω. Anyway. Okay. Είσαι με τον Donald Trump. So, guys. Να το πω και να πάτσω. Okay. So, she's gonna slap Donald Trump and she's choosing him for the cloud over the president of the United of Cyprus. Κύριε Σασιάδη, αν το βλέπεις, δεν πειράζει. Πήγαινε κάποιο νέο επεισόδιο με τα παραμύθια σου που τα θυκευάζεις σε μωρά. Δεν πειράζει. Ναι. Τι είναι ένα πράγμα που έχουμε εμείς, αλλά δεν είχε ο Αδάμ και η Εύα? Θα απαντήσω κάτι πολύ αστείο. Επέδω. Έλεγε τώρα αν μπορώ να το πω. Κάμε το κάτω θέλεις. Τι είναι? Προφυλακτικό. Και εκείνο ισχύει. Φακ. Εγώ είδα το που το TikTok και τα είδα μόνο που το λένε από νιούς. Και μου κάνω έθα το πριν κανένας. Ναι, αλλά έρχεται και άλλες επιλογές. Η προηγούμενη είπε που το τεχνολογία. Σωστό. Ήταν τρία σωστό. Αν ναι, προτιμάς ανανάς στην πίτσα? Ναι, εννοείται. Pineapple goes on pizza, period. Εγώ βάλω και μπανάνα από την πίτσα, εντάξει. Oh my! Με Kyri! Thank you for coming, take care, be kind, peace. The fuck? Τι βάλετε και ketchup? Είμαι πολύ αφανής ketchup.
Και είσαι φαν της πάνα και ανανά. Βάλω την κέτσαπ μετά. Τι ναι? Βάλω την κέτσαπ μετά στην πίτσα. Σαν νητρό. Εμβολάρε πρέπει να δοκιμάσεις. Μην το κρίνεις πριν να το δοκιμάσεις. Το ανανά όχι σαν την πανάνα. Just yo, και με κάρι. Α, το κάρι γίνονται το spice. Εντάξει, το κάνει καταλαβαίνω εδώ. Το pineapple νομίζω για psychopaths. Αλλά η μπανάνα. Να ξέρω λίγο και δεν το ξόγημα. So, δεν πρέπει να πολύ judge. Ακριβώς. Never judge something if you haven't tried it. Okay, oh my god. I will think about next time when I have pizza, I will really, really think about it. Just to like try it and then fucking these people. And call them psychopaths. So at least I try. Go for it. Oh my god. So do it. That's the end of the questions. Right. Oh yeah, one last question. This is a bit personal. You can answer if you want. If you don't want, you can't answer. Is this a σχέση? Είμαι σε σχέση με αυτό μετά. Εσύ το μαρίνο σαν μπορώ. Επαντήσε κάτι, τα είχα κάτι παρόμοιο, τα είχα παραπαντήσετε ναι ή όχι και όσο απαντήσε τα είχα με την εταιρεία του. Α, ναι, σ' όχι σίγουρα. Και λάβω του σε ερωτική σχέση ή λέγουν ναι. Γυρεύκεις που το να έχεις σχέση. Τεμό. Γυρεύκεις να έχεις σχέση ή ξαναγυρεύκεις προς το βάρο. Αλλά αν έρθει κάτι καλό και θεωρώ ότι why not, ας πούμε, και έχει έναν καλό connection και νιώθω ότι I could actually be in a relationship with this guy, δεν ναι, δεν είναι ότι ας πούμε κάπως πω, δεν θέλω μην με κοντεύκεις. Αλλά ούτε το ψάχνω, δεν θα είμαι κάπως θες, απαναγία μου θέλω σχέση, πάω να βρω κάποιο να... Όχι, ναι. Ναι, ναι. So if you think you're the right guy, να, αγόρι που γυρεύκεις, ναι. Ναι. Okay, αγόρι. Έτσι ξέρω στερά, μπορεί μέσα στο μέλλον, ξέρω. Okay, προς το παρόν, γυρεύκει αγόρι. Αν νομίζετε είσαστε in the right fit, στείλτε τις μήνυμα. Ναι, εντάξει. Όχι, μη μου στείλετε μήνυμα. Μη μου στείλετε μήνυμα, μη θέλετε. Όχι, αρέσει μου, είμαι traditional σε έτσι πράγματα. Πώς το θέλεις? Πρέπει να με δει που κοντά σου, να έρθει να μου μιλήσει. Εντάξει, εξήγα τους να μου θέλεις, εξήγα τους για να έρθουν να σου κάνουν και μου θέλεις εσύ. Εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολο φυσικά, γιατί είμαστε όλοι κλειστοί μέσα μέσα σπίτι και να μετά κάτσε κάποιον καιρό που να μου λέω, οκ. Αν με δείτε και νομίζετε ότι είσαστε the right one, να έρθει να μου μιλήσετε. Σωστό. Τώρα μην είστε σπίτι σας, σε παρακαλώ, και με στείλετε μήνυμα για τον σκοπό. Είναι για σοβαρές καταστάσεις. Εκτός αν νομίζετε τόσο πολλά ότι έχετε chance με την Olivia, γι' αυτό I would recommend it. Να κάνουμε ό,τι θέλετε. Just stay safe. Μην κάνετε τελά. Ακριβώς. Thank you for coming. Τίποτε. Thank you for having. Thank you for watching. I will always improve my content so it become better and better by the day. Subscribe and have a nice day. Peace.